από το βιβλίο Οσίου Παϊσίου Αγιορείτου Οφέλιμες Διηγήσεις των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιλαρίωνος Πρόμαχη Αριδέας «Η δυο φιλότιμοι φτωχή. Κάποτε με επισκέφθηκε ένας οικογενειάρχης με έξι παιδιά και μου είπε να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέου, να μην τον βγάζουν από το σπίτι γιατί δυστυχώ δεν θέλουν πολλά παιδιά σχεδόν όλοι οι διοκτήτες για να μην χαλάνε δίθεν τα σπίτια τους. Ενώ με δύο ανθρώπους και πέντε σκύλους ή που τον μουρνταρεύουν, του νοικιάζουν το σπίτι. Ο καημένο αυτός οικογενειάρχη είχε κουραστεί να τον διώχνει ο ένα να μην του νοικιάζει ο άλλο και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι και με πολλή αγωνία. Εργάζονταν σκληρά, οικονομούσε την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια στο ενίκιο, αρκεί να τον αφήνουν λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρεί την οικογένειά του. Αυτό ήταν το αίτημά του, να κάνω προσευχή για να μην τον βγάζουν αμέσω στα αφεντικά. Τον πόνεσα φυσικά και του είπα: Μη στεναχωριέσαι, ο Θεό τα έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Διότι αυτό είναι ο δημιουργό που δίνει το κυριότερο, την ψυχή. Ενώ εσύ, σαν συνδημιουργό με την σύζυγο, δίνετε το σώμα. Επομένω, ο Θεό ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα παιδιά σα. Δεν πέρασαν δύο-τρει μήνε, έρχεται χαρούμενο και μου λέει: Δόξα το Θεό. Ο Θεό μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα. Τον ρώτησα τι συνέβη και μου λέει το εξή: Πηγαίνοντα για την πατρίδα μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένα λαχιοπόλη και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή το θεωρούσα κακό σαν χριστιανό να πάρω λαχείο, του είπα όχι, γιατί ποτέ μου δεν πήρα λαχείο. Είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει και σκέφτηκα μήπω έχει μεγάλη ανάγκη και τον φώναξα να έλθει. Βγάζω να τον πληρώσω ένα λαχείο χωρί να το πάρω, μα και ο λαχιοπόλη ήταν κι αυτό φιλότιμο και δεν καταδέχτηκε. Πάλι στεναχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω, του είπα Δώσ' με ένα λαχείο γιατί μου χρειάζεται. Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλο και αυτό να στενοχωρηθεί και λίγο που παρεύει και το τυπικό του. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσόν, αγόρασε και σπίτι για τα παιδιά του, του περίζεψαν και χρήματα να τα μεγαλώσει. Έμαθε μετά που μένει ο πόλη και πήγε αθόρυβα στη θηρίδα του και του άφησε ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, γιατί ήξερε, εάν του τα έδινε στα χέρια, δεν θα τα δεχόταν. Βλέπει κανεί την αγάπη του Θεού πώ ενεργεί στου φιλότιμου.